Ας δούμε λοιπόν και εμείς πίσω στη σημερινή ημέρα τι ήταν αυτό που μας άρεσε περισσότερο, που μας έκανε εντύπωση και θα θέλουμε και εμείς να το κάνουμε στα δικά μας παιδιά. Ξεκινάω εγώ και αφού τελειώσω με αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, δίνω πάσα σε όποιον εγώ θέλω. Όποιος έχει μιλήσει, κρατάει το χέρι του προς τα εκεί για να μην μπερδεύουμε τους συμπόλους. Έτσι. Έλενα, η σημερινή μέρα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είδα ότι με χαρά συμμετείχατε σε όλες τις δραστηριότητες και ελπίζω πραγματικά κάτι να σας μείνει από τη σημερινή συνάντησή μας εδώ πέρα. Έφεραν σημαντικά πράγματα εκεί που πήγαν για να τα μάθουν και πιστεύω ότι θα εφαρμόσω και εγώ αρκετά από αυτά και θα προσπαθήσω για όσο γίνεται πιο βιωματικό στις μαθητές μας. Πάσα στην Μαργαρίτα. Δεν είμαι έτοιμος. Εγώ αισθάνθηκα, πολύ μ' άρεσε, αισθάνθηκα σαν ένα παιδί και το έφεξα. Πολύ καλά. Με ειλικρίνεια, πώς να το χαρά, πω. Έτσι. Ναι. Με χαρά. Πάσα. Δημήτρης. Θα μου τρώει. Ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα. Μπορείς να δεν είσαι έτοιμη τώρα που λες και εμένα. Έλα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Πήρα πολλές ιδέες και νομίζω ότι από αυτές τις ιδέες ξεκινήσαμε κι εμείς κάτι να κάνουμε, αλλά εδώ νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, με αυτά που είδαμε. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Πέρα από το μαθησιακό κομμάτι, είμαι χαρούμενος γιατί βρήκα και φίλους που είχα καιρό να συναντήσω. Αυτό με έκανε ακόμη πιο χαρούμενο. Πόσο θεραπευτική μπορεί να είναι η φύση, που μου άρεσε πάρα πολύ. Το όνομα δεν βλέπω. Το δικό μου. Χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκα σήμερα εδώ πέρα και νομίζω ότι ήρθα σε επαφή με άτομα τα οποία θέλανε πολλά πράγματα σήμερα. Μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα που ήμουν εδώ, είδα πάρα πολλούς συναδέλφους εκλεκτούς και αγαπημένους. Μου άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά τα οποία έμαθα εδώ και θα είμαι τυχερή αν μπορώ να εφαρμόσω έστω και ένα από αυτά. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Πάσα κόλλησα. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε πάλι σαν μαθητής που έκανα με ένα σπάρο τρία μαθήματα, ζωγραφική, γεωγραφία και γυμναστική. Διστό, ισορροπία και οικονομία. Και είναι μια πολύ ωραία ιδέα να τη συνεχίσουμε στο χώρο μας με τα παιδιά μας. Πάμε στο Νίκο. Καλά. Ευχαριστώ για την ιδέα που μας έγινε την πραγματοποίηση του σεμινάριου. Νομίζω εδώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι στα δικά μας τα σχολεία, μόνο βιωματικά μπορούμε να προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά. Τα ίδια που είπαν πολλοί συνάδελφοι. Είχα πολύ καιρό να δω κάποιους συναδέλφους μετά από χρόνια που ξαναήρθα στην Βέρη και στην Άουσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το πρόγραμμα. Έχω παρακολουθήσει και εγώ στην Αυστρία παρόμοιο πρόγραμμα. Όντως πολύ καλή δουλειά από τα κορίτσια τα τρία. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, συγχαρητήρια στην συγχαρητήρια στην διαθήκια του ΕΚ που μας κάλεσε. Όντως ο χώρος είναι το νούμερο ένα για να κάνεις τέτοια προγράμματα. Τελειώνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μακάρι να μπορούμε στα σχολεία μας να εφαρμόσουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ αυτό αφήνω για μήνυμα. Πρέπει να έχουμε Ευρώπα, σταμάτα. Πάσα, στη Μάρια μου. Πέρασε και εγώ πολύ ωραία σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ πέρα και είχαμε τη δυνατότητα αυτή να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα. Μου άρεσαν πολύ οι δραστηριότητες σε μικρότερες ομάδες, γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα να σηκωθούμε από τις καρέκλες μας, να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιστεύω ότι εφόσον διασκεδάσαμε και εμείς, πόσο μάλλον τα παιδιά δηλαδή, αφού το χαρήκαμε εμείς οι ίδιοι, τα παιδιά θα το χαρούν ακόμη περισσότερο. Αυτά. Δίνω πάσα στην Γεωργία. Εγώ διασκέδασα πάρα πολύ. Το ότι σηκωθήκαμε τις καρέκλες μας ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Κάναμε πράγματα που αυτό που και η Μαρία, αφού χαρήκαμε εμείς, θα χαρούν και τα παιδιά μας δίπλα. Αυτά. Δίνω
δίνω πάσα στη Βίκη. Το ήξερα. Έχεις σημαντικές ικανότητες. Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω με όλους τους υπόλοιπους. Πέρασα πολύ καλά. Ελπίζω να τα εφαρμόσω. Δίνω πάσα και όπως το περιμένεις και τη δίνω. Μαγικές ικανότητες. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Πήραμε πολλές ιδέες. Εγώ σκεφτόμουν κάθε φορά σε κάθε δραστηριότητα που κάναμε ποια παιδιά θα μπορούσαν από το σχολείο μου να κάνουν και τι. Και πήρα ωφέλη. Το ωφέλη είναι θετικά, αλλά πολλά όμως θετικά. Και ευχαριστούμε πολύ. Και δίνω πάσα στον Γιώργο. Το ανακάλυψα βιωματική μάθηση συνδυασμό με τη φύση, είναι φοβερός συνδυασμός. Θα προσπαθήσω να ξεφύγω από το δασκαλοκεντρικό στυλ που έχω, όσο μπορώ. Και το σχολείο εδώ βοηθάει πάρα πολύ το περιβάλλον. Είμαι στη θέση κυριολεκτικά όλοι. Είναι, ναι. Α, τι κάνει μια πάσα με την παιδιά. Πάσα. Σε βλέπω τόση ώρα. Λοιπόν, και εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πάρα πολύ και θα επιμείνω σε αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος, να ξεφύγουμε από τον κλασικό μας ρόλο με το φρανείο, τον πίνακα, να βγούμε έξω και να το κολλάψουμε κι εμείς και τα παιδιά μας. Αυτό. Λοιπόν, να πω ότι θυμίξα τα 4 χρόνια το χωριό. Βγαίναμε συνέχεια έξω και κάναμε εξερευνήσεις. Και ήταν πάρα πολύ ωραία και θα ήθελα και τα δικά μου τα παιδιά να το ζήσουμε καθώς και τα παιδιά στο σχολείο μας. Πάσα στην Τίνα. Συνάδελφοι, χάρηκα και εγώ που σας είδα, κάποιους είχα πολλά χρόνια να σας δω. Τον τρόπο αυτόν λόγω της ειδικότητάς μου, εγώ κάνω μάθημα και εδώ και στο παρκάκι και γενικά στο γήπεδο. Αλλά πάνω από όλους περισσότερο μου άρεσε τα στιχάκια γιατί υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας διαφορετικός. Έχω ήδη ένα παιδί που το χρησιμοποιούμε και βγάζουμε καθημερινά και λίγο στιχάκια και συνέχεια τα ξέρω πάνω. Σοφία. Επικοινωνεί με στιχάκια όταν θέλουμε κάτι και να έρθει πιο κοντά. Και ηρεμεί κιόλας με στιχάκια. Όχι, όχι, καινούργια δικά μας. Για οτιδήποτε ενδιαφέρεται, αυτά να γράφονται όμως. Θα κάνουμε για μια κουτσίνα. Πάσα, μίλησα. Α, πάσα. Εγώ τι να πω. Άκουσα γέλια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδα ανθρώπους να συνεργάζονται, να χαίρονται, να είναι αποτελεσματικοί στη συνεργασία τους και κυρίως να είναι χαρούμενοι. Και αυτό για μένα ήταν πολύ μεγάλη ικανοποίηση, γιατί το πιστεύω αυτό το πράγμα, γι' αυτό και ήθελα να το ζήσετε κι εσείς. Εγώ δεν το είχα ξαναζήσει, αλλά μέσα από την διαδικασία έτσι των συναδέλφων που τους παρακολουθούσα και μας κάνανε και κάτι λίγα το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβα ότι έτσι και βρεθούμε έξω στο περιβάλλον θα διαφέρει. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Είμαστε εμείς εκεί πέρα. Πάσα, πάσα. Στη συνάδελφο. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Και εγώ πήρα πάρα πολλές ιδέες. Θα τους υλοποιήσω από αύριο κιόλας. Αύριο χαλαρά, ρε. Χαλάρω, ρε, Ολυμπία. Είσαι καλή. Ολυμπία. Τη Μαργαρίτα. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία σήμερα. Και για μένα η πιο ωραία στιγμή ήταν αυτή που διαβάζαμε τα ποίηματα Ολωνών. Ήταν έτσι το πιο χαλαρωτικό. Ίσως και λίγο μας έδεσε κάπως όλους σαν ομάδα. Αυτό μου άρεσε πολύ. Θα κάνω μια προσπάθεια να εφαρμόσω στην τάξη ό,τι μπορώ. Σήμερα ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια. Πολύ καλή προσπάθεια. Και τα αγόρια. Και τα αγόρια. Νίκο, ξέχασα, είναι δυνατόν. Νίκο, συγγνώμη. Και κάνω πάσα στο Βασίλη. Στο Βασίλη το μουσικό. Λοιπόν, ήταν όμορφα, δημιουργικά. Μ' άρεσε πολύ τα στιχάκια, ήταν πολύ εύστοχα και δεν ήθελα περισσότερο μουσική. Να σκυλώσω αυτό και να το βρέναμε και με λίγο μελωδιά. Εγώ είχα πει στα κορίτσια να βάζαμε λίγο μεγαφωνική με τυπηδίσματα, με μουσική. Έχουμε το σχέδιο. Θέλουμε φυσικά όργανα. Α, φυσική. Φυσικά όργανα. Γι' αυτό μπορούμε. Ωραία.
Πάσα. Πάσα. Βασίλη. Κατεβάζει το χέρι, κατεβάζει το χέρι, δεν χρειάζεται. Έτσι κάνουμε όλοι. Καθρέφτη, το καθρέφτη. Δεν θα κάνει. Ένα στον κύριο, μια στήριξη. Τώρα λοιπόν πίσω στη σημερινή ημέρα, αυτό που μου άρεσε είναι ότι ένιωσα πραγματικά παιδί και συμμετείχα με ευχαρίστηση σε όλες τις δραστηριότητες. Και κοιτώντας λίγο πιο πίσω με τη βοήθεια του καθρέφτη σε ένα παλιό σεμινάριο γλυματικό και βλέποντας και τη σημερινή, το σημερινό κλίμα, θα μ' άρεσε να συμβαίνει και μεταξύ μας, δηλαδή πέρα από το μάθημα και σαν προσωπικό, πού και πού, σαν συνάδελφοι, να κάνουμε κάποιες έτσι δραστηριότητες ομαδικές. Πολύ τηλεόραση πρέπει, Βασίλη. Μετά τις 9. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εδώ πέρα, γιατί μετά από πολύ καιρό ήταν δικά πάλι παιδί που φέκραμε κάνουμε δραστηριότητες. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και ελπίζω να υπάρξει μια διαφορετική μέθοδο στην εκπαίδευση από εδώ και μπρο, να μην είναι η συγκεκριμένη εκπαίδευση. Αυτά από μένα. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους και στα αγόρια και στα κορίτσια. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το μάθημά μου είναι καθαρά βιωματικό και πολλά από αυτά που έχουμε πει τα εφαρμόζω και συνεργάζομαι με άλλους εκπαιδευτικούς και με άλλες ειδικότητες, αλλά παρόλα αυτά πήρα πάρα πολλά πράγματα και δεν τα εφαρμόζω. Σωτήρης. Γεια, Σωτήρης. Εγώ και είναι. Η Ελένη. Εμένα μου άρεσε ότι γίναμε πάλι παιδιά και μαθητές και ελπιζόμενοι ήταν καλοί μαθητές. Ότι δημιουργήσαμε, γράψαμε τη δουλειά και μας κυκλοφορούν. Και μακάρι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο και αν όχι σαν να πάμε όλα μας περισσότερα. Και να συμμετέχουμε. Σωτήρη, Σωτήρη. Σωτήρη. Κύριε, σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας πω ότι αφού όλο αυτό πέτυχε με εμάς που είμαστε σαν παιδιά, νομίζω ότι με το αυθεντικό θα πετύχει ακόμη περισσότερο. Άλλο, άλλο, άλλο αυτό. Αν και έχω ένα παράπονο, το στιχάκι μου δεν διαβάστηκε. Να διαβαστεί τώρα, να μας το πεις. Ήταν προφητικό για το μήλο που σου έδωσα, ποτέ να μην τα γκώσεις έγραψα. Κατάλαβα ότι δεν θα μας το αφήσει. Παιχνίδι, παίχτη και παιχνίδι. Κάτι γίνεται τώρα εκεί. Αν έμεινε κάποιος που δεν μίλησε, η κυρία Άννα. Μαριάννα. Μαριάννα, μόνο το Άννα βλέπω. Εδώ την προσοχή σας. Εδώ η προσοχή σας, μικρή. Μικρή. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που χαρήκατε. Δεν ξέρω, έχω χαρεί πάρα πολύ. Και έτσι είναι συγκινητικό να δίνουμε αυτό που να καταθέτουμε, αυτό που μάθαμε, το εφαρμόζουμε, αλλά δεν το έχουμε ακόμα κι εμείς τόσο πολύ καλύτερα, να το βελτιώσουμε και εμείς. Και θέλω να σας πω ότι όποιος θέλει στοιχεία μας ή να κοινωνήσει μαζί μας, να σου δώσουμε υλικό ή όποια πληροφορία, να μην διστάσει να το κάνει, θα αφήσουμε τηλέφωνα, έτσι θέλω να έχει και η κυρία Τιλίδη και η κυρία Νόπη. Επίσης έχω χάρη πάρα πολύ που δεν έβρεξε. Ήταν απίστευτο άνθρωπο. Είχε μαζέψει κάποιες. Ήταν εκπληκτική, ενθουσιάστηκα από το περιβάλλον, από τη φύση, από το χώρο. Ενθουσιάστηκα από τους συναδέλφους που ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός, θα το είδατε κι εσείς, που δεν υπάρχουν μέσα στην ομάδα και μέσα στη μελώνα, στην οποία δεν είναι κανένας μόνος του, δεν υπάρχουν διευθυντές, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Είναι απλά μία ομάδα και όλοι συμμετέχουν, χαίρονται και μαθαίνουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και τώρα στην κυρία Νόπη, τελευταία. Εγώ θα κλείσω με ένα ποίημα. Οράδεται ο άνθρωπος, λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.